τους παίκτες του να έχουν καλύτερες αποστάσεις. Επέμεινε δηλαδή και, και στη σχετική οδηγία όπως και στο προηγούμενο time out. Χρήστο Ρομπόλη, σε τι επίπεδο βρίσκονται τα λάθη των δύο ομάδων? Ο Παναθηναϊκός έχει υποπέσει σε 8 και ο Ολυμπιακός σε 3. Τα 4 του Παναθηναϊκού είναι από τον Κέντρικ Νάν, ο οποίος φαίνεται να έχει αποσυντονιστεί λίγο από την πολύ καλή και ατομική άμυνα του Γόκαπ, αλλά και την ομαδική προσαρμοσμένη άμυνα πάνω του στον Αμερικανό του Παναθηναϊκού, που είναι ο Ιθήνο Νούς, ο εγκέφαλος, ο μεγάλος σκόρερ. Ο Γόκαπ σε ένα ακόμη τρίποντο. Αυτή τη φορά θα βρει στόχο και για λογαριασμό του, αλλά και για ολόκληρο τον Ολυμπιακό. Ο Τόμας Γόκαπ, 24-27. Ο Ματίας Λεσόρ παραμένει στο παρκέ. Ένα στα 13 πλέον ο Ολυμπιακός. Σλούκας λίγο μέσα από το τρίποντο. Αμυντικό rebound από τον Φαλ. Μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Παπα-Νικολάου. Δίνει screen ο Πετρούσεφ, αμέσως αλλαγή. Από τους παίκτες του Παναθηναϊκού είναι με τον Γκριγκόνης. Ο Πετρούσεφ θα πάρει το φάουλ και θα πάει στη γραμμή για βολές. Εδώ είδαμε ότι χωρίς καν να επιχειρήσουν ένα side pick and roll οι παίκτες του Ολυμπιακού, ο Μίτογλου με τον Γκριγκόνης άλλαξε κατευθείαν. Αυτό έδωσε πλεονέκτημα στον Σέρβο, ο οποίος αμέσως επιτέθηκε στον Λιθουανό. Δεύτερο το φάουλ του Γκριγκόνης. Τρίτος παίκτης που αναφερθούμε, δύο φάουλ μετά τον Γκραντ και τον Λεσόρ. Στο σίδερο πρώτη βολή. Έτοιμος για την δεύτερη ο Πετρούσεφ. Μία στις δύο. Στο συν 4 Ολυμπιακός, 24-28, με το τρίποντο του Γόκαπ και τη βολή του Πετρούσεφ να έχουν χτίσει αυτή την πολύ μικρή διαφορά. Λεσόρ. Αρκετά πιο πίσω τον περιμένει ο Φαλ. Προσπαθεί να ακολουθήσει τον καλό σούτερ που λέγεται Γκριγκόνης ο Παπα-Νικολάου και θα τα καταφέρει. Η πάσα είναι για τον Σλούκα. Στην baseline ο Σλούκας, ο Μίτογλου, Γκριγκόνης. Είδε δύο παίχτες να είναι πάνω του και αποφάσισε να πασάρει στον αέρα. Αποτέλεσμα αυτού το ένα το λάθος, αν δεν κάνω λάθος, του Παραθυναϊκού. Πετρούσεφ, Παπα-Νικολάου. Και πάλι ο Μίτογλου επάνω του. Ο Φαλ διστάζει. Ο Παπα-Νικολάου, ο Πετρούσεφ αμέσως στον Γάλλο. Εξαιρετική συνεργασία και κάρφωμα του σέντερ του Ολυμπιακού. 24-30. Στις τελευταίες φάσεις. Προφυλασσόμενος και αυτός από ένα τρίτο φαουλ. Θα χάσει την πρώτη βολή ο Γκραντ. Και δικαίωμα για μία ακόμη. Μία στις δύο, 25-30, βάση του χρόνου από μία επίθεση για τις δύο ομάδες στο πρώτο ημίχρονο. Παπα-Νικολάου με την πίεση του Γκριγκόνης. Στο low post το φαλ με τον Αντετοκούμπο στην πλάτη του, θέλει να τον οδηγήσει χαμηλά. Επιλέγει την πάσα ο Λαρετζάκης για τρεις. Ο Παπα-Νικολάου το επιθετικό rebound, είναι όλος ο χρόνος πλέον για τον Ολυμπιακό. Ο Πετρούσεφ επιλέγει τον φαλ. Γυρίζει ο Γάλλος και εξ επαφής αστοχή. Καλαϊτζάκης. 6 δευτερόλεπτα. 4 ο Γκραντ σηκώνει το κεφάλι του. Ο Καλαϊτζάκης θα πρέπει να ολοκληρώσει την επίθεση του Παναθηναϊκού. Το αντιλαμβάνεται αργά. Και το πρώτο ημίχρονο εδώ στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού ολοκληρώνεται. Ένα πολύ όμορφο παιχνίδι με τις δύο ομάδες να βάζουν πολύ δυναμισμό σε αυτό, να παλεύουν από το πρώτο λεπτό μέχρι και το 20 που διανύσαμε σε αυτές τις δύο πρώτες περιόδους στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού και γενικότερα να δείχνουν την ποιότητά τους, γιατί η ποιότητα δεν δείχνεται μόνο από το επιθετικό κομμάτι, η μαχητικότητα, η άμυνες, η διάθεση είναι δείγματα ποιότητας και κλάσης.